Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν οι γονείς 16χρονου που δέχθηκε επίθεση από 42χρονο, ο οποίος όπως κατέγγειλε ο ανήλικος τον έβρισε και τον γρονθοκόπησε αφού πρώτα τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του. Το απίστευτο συμβάν έγινε στην περιοχή Φυτόκου λίγο πάνω από τον περιφερειακό δρόμο του Βόλου. Όπως κατήγγειλε ο 16χρονος, ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε μια επικίνδυνη προσπέραση στην οδό Φυτόκου με αποτέλεσμα ο ανήλικος να κινδυνεύσει. Ο μαθητής έκανε παρατήρηση στον 42χρονο για τον τρόπο που οδηγούσε με αποτέλεσμα ο τελευταίος να αρχίσει να τον καταδιώκει σε δρόμους της περιοχής. Ο 16χρονος εγκλωβίστηκε σε αυτό το σημείο και δέχθηκε επίθεση από τον 42χρονο οδηγό. Είδα το μηχανάκι πεσμένο κάτω και ένας κύριος χαστούκησε το νεαρό. Εκεί μετά ήρθε και ο πατέρας του παιδιού και έγινε εδώ ένα επεισοδιάκι μικρό. Τον κυνηγούσε ο οδηγός τον νεαρό με το μηχανάκι από κάτω, δηλαδή από το κεντρικό το δρόμο. Προφανώς κάπου ανταμώσανε, τι έγινε, δεν ξέρω τι έγινε, και τον κυνηγούσε με το αυτοκίνητο και ανταμώσανε σε αυτή τη γωνία. Εκείνη τη στιγμή το παιδί σταμάτησε, το μηχανάκι έπεσε κάτω και αυτός ο νεαρός, ο λυκειωμένος δηλαδή, πήγε να χαστοκίσει τον νεαρό. Εδώ μπροστά στο σημείο που βρισκόμαστε γίνανε όλα αυτά, σε αυτό το σημείο του δρόμου. Εδώ που είναι ο στήλος. Φώναζε ο νεαρός, τι είδατε, τι ακούσατε? Δεν άκουσα τίποτα, λέγανε πολλά, ήμουν μακριά, δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τι λέγανε. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε χτυπήματα στα πλευρά, ενώ το επεισόδιο κατεγράφει από περιοίκους οι οποίοι έδωσαν το βιντεοληπτικό υλικό στους γονείς του 16χρονου που με τη σειρά τους προσέφυγαν στην αστυνομία. Ο δράστης της επίθεσης έχει ταυτοποιηθεί, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε συλληφθεί μέχρι σήμερα το πρωί.